to secure a deal to save our business. I know that this outcome will be devastating to many people and will cause a lot of anxiety, stress and disruption. First, I want to apologize to my 21,000 colleagues. Ισχύει, κανένας δεν έχει ακριβή νούμερα. Εν πάση περιπτώσει, ο υπολογισμός μας ως τώρα λέει πως περίπου 50.000 άνθρωποι φιλοξενούμενοι είναι σε όλη τη χώρα, γιατί η Κρήτη είναι ένα μεγάλο μέρος όπως καταλαβαίνετε, αλλά υπάρχουν και στις Κυκλάδες, υπάρχουν στα Δωδεκάνησα, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στην Κο, στη Σκιάθο. Εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, 50.000 κόσμος είναι στην Ελλάδα σε όλα τα μέρη. Ακριβώς, από την Thomas Cook. Η Thomas Cook είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία. Λίγο κάτω από 3 εκατομμύρια μας έφερνε κάθε χρόνο τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μεγάλος στρατηγικός εταίρος, ο οποίος θα επηρεάσει, η πτώχευση του οποίου θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, για να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο και κυρίως τους ξενοδόχους, πρέπει να πούμε το εξής, ότι ήδη από το Σαββατοκύριακο έχουμε ξεκινήσει την εννοήση, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού των φιλοξενημένων της Thomas Cook Βρετανίας, οι οποίοι είναι γίνεται μέσα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας. Ο επαναπατρισμός αυτός είναι, υπολογίζουμε γύρω στους 22.000 ανθρώπους το επόμενο τριήμερο μέχρι και τις 25 του μηνός, και από εκεί πέρα θα δούμε τις επόμενες μέρες, γίνεται μια καταγραφή, γι' αυτό σας λέω ότι και τα νούμερα δεν είναι εντελώς ακριβή. Σαφώ και εσύ, εταιρεία. Φυσικά, εμεί δεν έχουμε τα μεγέθη που έχουν άλλοι περιορισμοί, όπω είναι η Ρόντο, η Κρήτη, η Κιάθο, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθο, που θα επηρεαστούν πολύ περισσότερο από εμά. Ναι. Αλλά θα αφήσει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα και στο νησί μα. Φυσικά είναι μερικέ εκατοντάδε. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν αγοράσει ένα τουριστικό πακέτο που έχουν μαζί και το ξενοδοχείο. Ναι. Πολλοί από αυτού έχουν αγοράσει μόνο την πτήση τη Τόμα Κουκ. Και δεν είναι εύκολο να πούμε πόσοι ακριβώ είναι αυτή τη στιγμή. Όχι, ευτυχώ από εκεί δεν είχαμε επιπτώσεις, να το πω έτσι, διότι οι tour operators, από ό,τι ξέρω, και ειδικά αυτά τα μεγάλα tour operating γραφεία, αποσκοπούν σε προορισμούς που έχουν μεγάλο δυναμικό δωματίων, ούτως ώστε η Σαμοθράκη δεν αποτελεί στόχο τους και έτσι δεν μπάθαμε καμία ζημιά. Αλλά τυχαίνει και βρίσκομαι στην Κέρκυρα τώρα εδώ με όλα τα νησιωτικά επιμελητήρια και είναι το επίκεντρο της συζήτησης αυτό το θέμα, που οι άνθρωποι από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα μιλούν τώρα με τα ξενοδοχεία, με πράκτορες, με. Φαίνεται ότι θα πάρει μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει δηλαδή ήδη το θέμα και η ζημία που έχει γίνει.